Θα ξεκινήσει η Εύελιν. Σιμών μου, γεια σας. Γεια σου. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχεις επιλέξει ένα κόνσεπτ το οποίο μπορεί να είναι υπαρκτό, αλλά είναι ένα στα 3 εκατομμύρια. Δεν συμφωνώ, γιατί έχω δει και άλλες κουμπάρες σε βασικά, αυτή ήταν η βάση μου. Γιατί, okay, το ότι ήταν υπαρκτό το κόνσεπτ δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό, όπως το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Ή το ότι βλέπεις μια εικόνα δεν σημαίνει ότι είναι σωστή. Συμφωνώ. Αλλά επειδή ειδικά στα δημαρχία το βλέπω, δηλαδή, έχω δει και κουμπάρες με λευκά. Έχω πάει σε γάμο επίσης. Έχω δει κουμπάρες να φοράνε και λευκά σακάκια και λευκό κουστούμι. Είναι λάθος στην πραγματικότητα. Τώρα, ότι υπάρχει αυτό το σενάριο που λες και ότι το έχεις ζήσει, είναι πολύ πιθανό. Αλλά είναι λογικό να μην πιστεύει η Μπι ότι κάπως το προσάρμοσες. Εγώ τις καταλαβαίνω. Είναι ωραίο αυτό. Απλά το θέλω σε άλλη απόχρωση. Γιατί, όπως και να έχει, εδώ έχουμε να προτείνουμε κάτι. Ευχαριστώ. Λάκι μου, εσύ. Λοιπόν, η Σανέλ, το στυλ Σανέλ θέλει να έχεις μία φούστα ή ένα αμπύρ παντελόνι και τίποτα στο θώρακα παρά μόνο τα πολλά μπιζού. Και θα ήταν τέλειο. Βεβαίως, δεν είδαμε ότι εδώ στο, λες ότι η κοπέλα που θα παντρευτεί ζήτησε από όλες εσάς να έχετε λευκό ή εκρού dress code. Ναι. Κακός για αυτήν. Απλά τώρα χρησιμοποιούμε εσένα με την καλή έννοια να πούμε ότι σε μία τέτοια τελετή δεν πηγαίνει το λευκό. Οπότε σου έχεις έναν τύπο που και σκουρότερο να βάλεις, δηλαδή ρούχο εκεί. Ας ήταν, αφού λες ότι το dress code είναι έτσι, να έβαζες ένα βαθύ μπέζ προς το κακάο μεριά που θα σου πήγαινε τέλεια με τα μαλλιά σου. Μπράβο. Και να έβαζες αυτά όλα τα μέταλλα επάνω, να το έκανες ανελάκι πιο ωραίο το λουκάκι και όχι αυτό το παντελόνι που πάλι είναι κοντό, που πάλι δείχνει αυτό το παπούτσι. Αλλά εντάξει, μην κολλάμε τώρα στο μήκος του παντελονιού. Από μένα θα πάρεις ένα καλό βαθμό γιατί μου αρέσει το λουλούδι αυτό και το φλερτάρω. Ευχαριστώ. Φλερτάρει το λουλούδι σου, Σιμών. Έχω καλή, αλλά όχι τόσο μεγάλο. Σιγά που δεν. Εσύ είσαι σίγουρα μεγαλύτερο από αυτό. Είμαι σίγουρη. Καπέλο. Καλά, εννοείται. Δεν με αφήνει ούτε να το βάλω. Μου λέει, σε παρακαλώ, στο τελικό βάλε κουστούμια, μου λέει. Μα εγώ σε παρακαλούσα σήμερα να αντιθέσει λίγο παραπάνω, έτσι όπως σε είδα και τρόμαξα. Ναι, γιατί δεν έχει δει το μέσα όμω, γι' αυτό κατάλαβε. Έλα, Στέλιο μου. Λοιπόν, κοίταξε. Η Νύφη μπορούσε να βάλει dress code, α πούμε, ντυθείτε όλε με τα καρότερα πεζομάντιλα από την ταβέρνα που θα πάμε μετά να φάμε. Γιατί γούστο τη και καπέλο. Και μπορεί. Και εσύ φυσικά μπορείς να πας και να περάσετε όλοι πάρα πολύ ωραία. Τι πρόταση δίνουμε σε μια γυναίκα τώρα που είναι κουμπάρα σε ένα δημαρχείο? Καμία. Καταρχήν δίνουμε πρόταση για τα ρούχα που φορά ούτως ή άλλως ανεξαρτήτως. Όχι, θα σου πω μετά για τα ρούχα που φορές ανεξαρτήτως, τα οποία δεν είναι καθόλου σωστά συνδυασμένα. Ωραία. Δεν λευκά φοράει Νύφη. Έχεις θέσει μόνη στον εαυτό σε μια δοκιμασία πολύ ειδική τώρα. Αποφάσισες να εξαιρεθείς του διαγωνισμού, να βάλεις δικούς σου κανόνες κάπως σήμερα. Το οποίο. Θα της άρεσε να βάλει αυτό το outfit. Δηλαδή, τι να σου πω εγώ τώρα, αφού είπε Νύφη λευκά, οκ, μια χαρά πάμε. Γιατί ούτως ή άλλως θα σου κρίνω το συνδυασμό αυτών των κομματιών, τα οποία δεν είναι σωστά. Με ένα σακάκι που δεν φοριέται, που δεν είναι λόγο πάνω από ένα τέτοιο top. Με ένα παντελόνι το οποίο είναι τσαλακωμένο. Το μήκος είναι λάθος, με ένα πουτσί αδιάφορο. Τι να σας πω τώρα που το είναι τσαλακωμένο. Εμένα τα καλοκαιρινά τα εφάσματα τα δικά μου είναι όλα φίνα και τσαλακώνουν. Ωραία. Να το βγάλω. Είναι φίνο και τσαλακώνεται. Λοιπόν, με ένα τσαλακωμένο παντελόνι, με μια αδιάφορη τσάντα. Τσαλακωμένο πού, η τσάκη στη μέση εννοείται. Δεν έχω. Καθόμουν, μιλάμε σαν κρεμάστρα. Δεν το έχω τσαλακώσει και πολύ. Είναι. Πού, εδώ. Από όλα που λέω, μόνο αυτό το παίρνω πίσω. Μόνο αυτό σε πειράζει από αυτά που λέω. Εντάξει, δεν είναι τσαλακωμένο το παντελόνι. Μπορεί να φορά τσαλακωμένα ρούχα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άμα δεν ενοχλούν εσένα, εμένα δεν με ενοχλούν. Και εμένα τσαλακωμένα. Με ενοχλούν πάρα πολλά πράγματα. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά μερικές φορές είναι και τα δεδομένα εδώ που έχουμε. Δεν Μα έχω... ποια δεδομένα. Ξεκινάμε με το δεδομένο που έθεσες μόνη σου ότι σε ένα γάμο ζήτησε Νύφη να φορέσουμε όλες λευκά. Καλά, κύριε Κουδουνάρη, να σας πω όμως και κάτι. Πάρα πολλές φορές, πάρα πολλά κόνσεπτ έχουν μπει στα μέτρα μέχρι και το παπούτσι. Τώρα έχουμε ακούσει εδώ πέρα αδράκους πράγματα. Αδράκους πραγματικά. Παιδάκι μου, εγώ έχω πάει σε γάμο. Ένα πλαστική... που... Εγώ έχω πάει σε γάμο που η Νύφη φόραγε πλαστική παντόφλα που αυτή φοράνε στη θάλασσα. Και μία μακό φανέλα. Και παντρεύτηκε έτσι. Ναι. Και με γιά της με χαρά της ήταν ο πιο ωραίος γάμος που πήγα ποτέ. Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, όμως δεν έχουμε την ειδική περίπτωση του καθενός. Σήμερα εννοείται, γιατί γενικά έχουμε υπάρξει να έχουμε την ειδική περίπτωση του καθενός εδώ μέσα. Γιατί έχω ακούσει. Μιλάμε για πράγματα. Σήμερα τώρα. Α, σήμερα είναι η εξαίρεση του κανόνα. Ωραία, σε μένα έτυχε. Ωραία.
Ωραία. Πότε είναι η ειδική περίπτωση του καθενός, πάμε. Μα, για μένα δεν έχει ποτέ ειδική περίπτωση. Ό,τι είναι λάθος πρέπει να είμαι πάντα εγώ. Πραγματικά όμως. Δηλαδή δεν μπορεί, είσαι πάρα πολύ ωραία σε αυτό, αλλά ένα. Όχι τίποτα άλλο. Αν φόραγες αυτό θα ήταν 4, ξέρω εγώ. Και ξαφνικά όταν βγω προτινώ, με λέει ότι το χρωστούσαμε. Ας την αφήσουμε να μείνει. Για ποιον μιλάμε τώρα, για μένα? Όχι γενικά. Όχι, μιλάω γενικά. Γιατί μόνο να ρωτήσουμε τι υπόλοιπε παίκτριε. Μιλάμε για μένα, δεν μοιάζει με υπόλοιπε. Δεν υπάρχει ένα άλλο σενάριο. Όχι, γιατί εσύ φέρνει τώρα. Ένα λεπτό, γιατί τώρα. Όχι, δεν είναι ότι θέλω και δεν μιλάω με θεωρίε. Μιλάω στην πραγματικότητα. Πάρα πολλέ φορέ έχω ακούσει κόνσεπτ που πει μόνο δράκι δεν έχουν βγει. Να μα κάψουν. Πιστεύει ότι αν ρωτήσουμε τι άλλε παίκτριε δεν θα πούνε ακριβώ το ίδιο? Δεν με απασχολούν οι άλλε παίκτριε. Μα μόνο οι άλλε απασχολούν. Δεν το λέω με κακία το να με απασχολεί, ενώ ότι αυτή τη στιγμή είμαι εγώ, εδώ μιλάω εγώ και δεν είπα ότι με απασχολεί. Μα μόνο για άλλους ανθρώπους απασχολείσαι. Μα από όταν κάθεσαι, μου λέει η κυρία Καζατζόπουλου, αν ρωτήσουμε αυτή τη στιγμή, μιλάω εγώ, δεν έχουμε συνολική τέτοιο συνομιλία, μιλάω εγώ και λέω ότι προφανώς η κάθε παίκτρια μπορεί να έχει τα παράπονά της και τα σχόλιά της. Μιλάω εγώ. Είτε με απασχολεί, είτε δεν με απασχολεί ως αποτέλεσμα, αφού σε ενοχλεί τόσο πολύ το δεν με απασχολεί. Δεν θέλει να μιλάμε όλοι θεωρητικά, γιατί παίζουμε ένα ψέμα. Γελάμε ψεύτικα, προσέχουμε τι λέμε. Σε απασχολεί πάρα πολύ. Για να είμαστε πολύ έτσι. Δεν είπα ότι δεν σε απασχολεί. Ωραία. Σε απασχολεί και πάρα πολύ. Πιο πολύ σε απασχολεί η κριτική που γίνεται στους άλλους παρά αυτή που γίνεται σε σένα. Κάνεις τεράστιο λάθος. Με απασχολεί οποιαδήποτε κριτική. Καθόλου λάθος δεν κάνω. Όταν τελειώσεις το παιχνίδι, κάτσε και δες πώς έχεις μιλήσει. Ας μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί θα κάτσω μέχρι αύριο εδώ. Ναι, όσο είναι. Πραγματικά όμως. Δεν θα είναι πρώτη φορά. Σε ενδιαφέρει να πω ή θα ασχοληθεί με την βαθμολογία? Προφανώς με ενδιαφέρει να πείτε εσείς ό,τι θέλετε. Μα αυτό ήθελα να πω. Αλλά εσύ ασχολείσαι με τη βαθμολογία που σου βάλε η Βασιλική πριν για οποιοδήποτε λόγο. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος που εσείς έχετε συζητάτε οτιδήποτε. Αλλά τώρα, είναι τώρα να συζητάμε για μήκη και για φορέματα που σέρνονται. Τι αν βάλατε δύο κοσμήματα ή δεν βάλετε δύο κοσμήματα, ή εσύ έρχεσαι σήμερα στην πρώτη τελευταία εβδομάδα να μας λες ότι έβαλες ένα κόνσεπτ που ότι όλες φοράνε λευκά. Τέλος πάντων, σήμερα δεν είσαι σωστή. Τι είχαμε να συζητήσουμε? Ένα φόρεμα, ένα παπούτσι και ένα... Ναι. Τέλος πάντων. Είναι κρίμα, Σιμών, αυτό. Ένα. Σιμών μου, στο προηγούμενο επεισόδιο που ήσουν κουμπάρα και ήσουν νικήτρια, είχες πάρει 13. Με τέτοια ρούχα λογικό ήτανε. Και λίγο ήτανε. Τώρα είναι 8,5 τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ. Κι εγώ.